Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα αναφέρει ότι στόχευε με πειρά πυροβολικού το υπομαλτέζικη σημαία πλοίο Γενικού Φορτίου με την επωνυμία «Απάτσι στην Αζοφική Θάλασσα, αφού υποπτεύθηκε ότι το πλοίο προσπαθούσε να βοηθήσει το τάγμα Αζόφ στη Μαριούπολη. Αργότερα ο Ρωσικό στρατό κατέλαβε το πλοίο, έσβησε τη φωτιά και το μετέφερε στο λιμάνι του Γέισκ. Αναλυτικά, οι δυνάμει του στόλου τη Μαύρη Θάλασσα και τα πλοία τη Συνοριακή Φύλαξη στο λιμάνι τη Μαριούπολη χτύπησαν το ουκρανικό φωτιγό πλοίο Απάτση, το οποίο είχε σκοπό να εκενώσει του ηγέτε του εθνικιστικού τάγματο Αζόφ και ξένου μισθοφόρου. Αυτό ανακοινώθηκε σε ενημέρωση από τον επίσημο εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνα, Ιγκορ Κονασέγχοφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Κίεβο δεν αφήνει τι προσπάθειε εκένωση των εθνικιστών. Όλε οι προηγούμενε προσπάθειε να γίνει αυτό αεροπορικό απέτυχαν, είπε. Το πλοίο ξηρού φορτίου δεν ανταποκρίθηκε στι απαιτήσει των ρωσικών συνοριακών πλοίων να επικοινωνήσουν μέσω του διεθνού καναλιού, συνεχίζοντα να κινείται προ την κατεύθυνση του λιμανιού τη Μαριούπολη. Τα προειδοποιητικά πυρά του πυροβολικού, που πραγματοποιήθηκαν από δύο πλοία συνοροφυλάκων κατά μήκο τη πορεία του σκάφου, δεν οδήγησαν σε αλλαγή πορεία και επιβράδυνση τη ακύτητα του πλοίου ξηρού φορτίου, είπε ο Κονασέγκοφ. Κατά τη διάρκεια τη μετακίνηση προ το λιμάνι, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνα, το πλοίο πραγματοποίησε ραδιοφωνική ανταλλαγή μεταδίδοντα το μήνυμα. Είμαι μανιακό, έρχομαι σε σένα. Παράλληλα, Παρατηρήθηκαν πυρά σήμανση στην ακτή. Για να εμποδίσουν την κίνηση του παραβατικού σκάφου, τα πλοία του στόλου τη Μαύρη Θάλασσα και τα πλοία τη Συνοριακή Περιπολία άνοιξαν πυρ με πυροβολικό εναντίον του πλοίου ξηρού φορτίου Απάτσι. Από άμεσο χτύπημα στο σκάφο, ξέσπασε φωτιά στην πρίμνη του σκάφου. Μετά από αυτό, το ουκρανικό πλοίο ξηρού φορτίου παρασύρθηκε. Το πλήρωμα επικοινώνεσε με τα Συνοριακά πλοία, ζητώντα κατάπαυση του πυρό. Και επιβεβαίωσε την ετοιμότητά του να εκπληρώσουν όλε τι απαιτήσει των Ρώσων, εξήγησε ο Κωνσέγκο. Από την πρόσκληση τη πυρκαγιά δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των μελών του πληρώματο του πλοίου. Η ομάδα του πλοίου έσβησε μόνη τη τη φωτιά. Μετά τον έλεγχο, το ουκρανικό πλοίο Απάτσι με το πλήρωμα συνοδεύτηκε στο λιμάνι του Γέσκ, κατέληξε ο εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας, για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.